Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Τις τελευταίες ημέρες σφίγγει, να πούμε, ο κλοιός και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η επέλαση της πανδημίας φαίνεται να είναι καθοριστική. Γιατί βλέπουμε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων σε πολλούς νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται οι νοσηλίες στα νοσοκομεία. Αυξημένο παρατηρείται το επιδημιολογικό φορτίο τις τελευταίες μέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι δε χαρακτηριστικό πως η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων που έχουν αποτυπωθεί φτάνει τα 44 έτη. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην περιφέρειά μας με τον κορονοϊό. Ιδιαίτερα στην Κορινθία αλλά και στην Αρκαδία. Πιστεύω να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Να μην χρειαστεί να έχουμε ένα ευρύτερο lockdown στην περιοχή. Οι αριθμοί που έδωσε στην δημοσιότητα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας για την κατάσταση στην Πελοπόννησο κυριολεκτικά αυξάνουν τον πύχη της ανησυχίας. 7 είναι τα άτομα που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ COVID κλινικές, ενώ 104 άτομα είναι οι ασθενείς με COVID στα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. 104 άτομα είναι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 7 σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Τρίπολης και της Κορίνθου. Έχουμε στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, μία έξαρση τις τελευταίες μέρες και ώρες. Λοιπόν, προφανώς, πέρα από την ευθύνη του κράτους, υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας, εξαρτάται ή όχι ο έλεγχος μιας επικίνδυνης κατάστασης. Και εγώ είμαι από αυτούς που εκτιμούν ότι Πάσχα θα γιορτάσουμε φέτος καλά σε σχέση με το χθεσινό Πάσχα. Αλλά πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Κρίσιμα λοιπόν είναι τα πράγματα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην συνάδελφο τη Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Για πες μας έτσι, δώσε μας μια εικόνα για την Πελοπόννησο. Εισερχόμαστε σε κατάσταση συναγερμού και εμείς, διότι σιγά σιγά όπως βλέπεις τα νούμερα μεγαλώνουν. Ξεφεύγουμε λίγο από αυτή την ήπια εικόνα που παρουσιάζαμε μέχρι πρότινος. Η επέλαση της πανδημίας έρχεται και προς τα κάτω, το επιδημιολογικό φορτίο ανεβαίνει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με το κόκκινο φλερτάρουν οι πολλοί δήμοι, Δήμος Άργους Μυκηνών, Δήμος Κορινθίων, Νεμέας, η Αχαΐα που βρίσκεται στο δικό της καθεστώς, αλλά και η Αρκαδία που σημειώνει αρκετά υψηλά νούμερα τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι τη Δευτέρα 22 του μηνός είχαν καταγραφεί 32 κρούσματα, με τον αριθμό των συνολικά προσβληθέντων από την αρχή της πανδημίας πλέον να αγγίζει τους 3.912. Πιο συγκεκριμένα να τα πούμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ήταν 10 τα κρούσματα, στην Αρκαδία ήταν 8, στην Κορινθία 10, στην Λακωνία 1 και στην Μεσσηνία 3. Αυτά βεβαίως προέρχονται από το Σαββατοκύριακο τα νούμερα, οπότε είναι λογικό να είναι λίγο πιο χαμηλά. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι και στα νοσοκομεία της περιφέρειας, τα νοσοκομεία COVID, νοσηλεύονταν συνολικά 104 άτομα, από αυτά τα 7 ήταν σε ΜΕΘ και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Άργους 15 άτομα, 17 στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Το Παναρκαδικό Τρίπολης έχει 25 άτομα, στο νοσοκομείο Κορίνθου 23 και 5 εξ αυτών είναι στην ΜΕΘ και στο νοσοκομείο Σπάρτης 7 και στο νοσοκομείο Καλαμάτας 17, δύο νοσούντες δύο νοσηλευόμενοι στην ΜΕΘ, κλινική ΜΕΘ. Mm-hmm. Όπως βλέπεις, τα νομεράκια είναι ανησυχητικά. Είναι αυξημένα και το ανησυχητικό είναι ότι έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες, που σημαίνει ότι σε λίγο θα πιέζεται το σύστημα υγείας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να ευχηθούμε να πάνε βέβαια τα πράγματα καλύτερα. Εξού να πούμε και ότι οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών, Δέσποινα. Ναι. Εκεί οφείλονται και αυτές οι κινητοποιήσεις που κρούν κόδωνα κινδύνου ζητώντας την ενίσχυση του ΕΣΥ άμεσα. Θα δούμε και για τις κινητοποιήσεις αναλυτικά στη συνέχεια, Σύση. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε λίγο με άλλα θέματα. Να πάμε όμως τώρα στην Σπάρτη και στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Παυλάκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα, και στους φίλους τηλεθεατές μας.
Γιάννη, εσείς δεν έχετε πλέον περιοριστικά μέτρα. Είδαμε ότι έχουν πέσει τα κρούσματα, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι χαμηλός. Mm-hmm. Ωστόσο, έτσι, υπάρχει και μια ανησυχία στη Μονεμβασιά. Έτσι είναι, Δέσποινα, από εχθές, από τις ανακοινώσεις της Παρασκευής, η Σπάρτη επίσημα βγήκε από το σκληρό τοπικό lockdown, αρχής γνωμένης από εχθές, στις 6 το πρωί τα ξημερώματα, Δευτέρας, όπου η Σπάρτη πλέον μετά από ένα μήνα, μετά από 4 ολόκληρες εβδομάδες, Δέσποινα, βγήκε από το σκληρό τοπικό lockdown που είχε έρθει ως Δήμος, μόνο έτσι ξαναλέμε, όχι ολόκληρη Λακωνία, ως Δήμος Σπάρτης, και μπήκε τέλος πάντων στη ζώνη παρατήρησης και όχι επικινδυνότητας, όπως πλέον έχουν χωριστεί οι ζώνες στη χώρα, με τα κρούσματα να έχουν μειωθεί κατά πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η πολιτική που ασκήθηκε και στο δικό μας Δήμο έπιασε τόπο, μειώθηκαν κατά πολύ τα κρούσματα και έτσι ο Δήμος επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς όσον αφορά τουλάχιστον εντός πανδημίας. Παρατήθηκε το ωράριο από τις 6 ώρα που έκλειναν τα καταστήματα και γενικότερα υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 9 η ώρα, όπως και στις άλλες περιοχές. Τα καταστήματα ξεκίνησαν να δουλεύουν χωρίς το γνωστό click away, με όλα τα μέτρα προστασίας, με μάσκες αντισφυτικά. Μπορούν πλέον οι πολίτες να κάνουν τα καθημερινά ψώνια τους και ευελπιστούμε αυτή η καλή εικόνα που ξανάρθει πάλι στο Δήμο να συνεχιστεί και να πάμε όλοι μαζί ως χώρα έτσι σε καλύτερες ημέρες από την Άνοιξη και μετά τους, ώστε να φύγει αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα είχαμε χθες μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο Μονεμβασίας, τον Ηρακλή Τριχύλη, τον οποίο τον έχουμε στο σημερινό μας δελτίο στις 7.30, καθώς ανακοίνωσε 3 κρούσματα, μια είδηση των τελευταίων ωρών. Χθες το απόγευμα εντοπιστήκανε, εχνηλατηθήκανε και έτσι λοιπόν έχει μπει σε μια διαδικασία εχνηλάτησης με κλιμάκια του ΕΟΔΗ στην ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασίας και αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις. Τις τελευταίες πληροφορίες στέλνουν Δέσποινα από την εκεί περιοχή που το ρεπορτάζ τρέχει και είναι σε εξέλιξη. Σε 145 τεστ, σημερινά τεστ, 145, δεν βρέθηκε κανένα θετικό, ήταν όλα αρνητικά και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που έρχεται από τον Δήμο Μονεμβασίας και την Δημοτική Κοινότητα Μονεμβασίας από την περιοχή, από την πρωτεύουσα του Δήμου Μονεμβασίας. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και τις εξελίξεις από εκεί πέρα. Στις υπόλοιπες περιοχές, να πούμε και τους υπόλοιπους Δήμους, ο Δήμος Ευρώτα και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα κρουσμάτων. Έτσι λοιπόν, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο νομός Λακωνίας είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως ακούμε, Δέσποινα. Να ευχηθούμε έτσι να συνεχίσει, Γιάννη, να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να πάμε τώρα στην Ηλία και να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γκελντή από την τηλεόραση ΟΡΤ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα και στους θεατές της τηλεόρασης ΜΕΡΤ. Κώστα, για πες μας, πώς εξελίσσεται η πανδημία στην περιοχή? Δέσποινα, μέρα με τη μέρα τα κρούσματα εδώ και στην Ηλία αυξάνονται. Σε μια Ηλία κόκκινη από την προηγούμενη Παρασκευή, πλην 2 από τον 7 δήμων που έχει ο νομός της Ηλίας. Δηλαδή όλοι οι δήμοι της Ηλίας είναι κόκκινοι, εκτός από το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας και από το Δήμο της Ανδρίτινας Κρεθαίων. Καθημερινά παρατηρείται μια αύξηση στα κρούσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες στον πύργο είχαμε 8 νέα επιβεβαιμένα κρούσματα κορονοϊού. Επίσης να σας πω ότι πλέον ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις, χτυπά και νεαρές ηλικίες. Θα σας πω ότι χθες βρέθηκε θετικός ένας αντιδήμαρχος του Δήμου του Πύργου, καθώς και είχαμε κρούσμα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης και σε μαθήτρια του Εσπερινού Λυκείου. Παρατηρούμε ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί, τηρεί πλέον τα μέτρα σε μια Ηλία που σας είπα που είναι κόκκινη. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω σε επίπεδο νοσοκομείων πώς είναι η κατάσταση εκεί, Κώστα. Στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, στο Γενικό Νοσοκομείο της Ηλίας, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς COVID για την Ηλία, να σας πω ότι γέννησε η πρώτη κλινική COVID, χορηγικότητας 16 κλινών και τώρα πια έχει ανοίξει και η δεύτερη πτέρυγα της κλινικής με ακόμα 14 κρεβάτια και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου νοσηλεύεται
σε κρίσιμη σταθερή κατάσταση ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε μεταφερθεί πριν από εβδομάδες από τη Ζάκυνθο με αεροδιακομιδή. Η κατάσταση του είναι κρίσιμη και δεν παρουσιάζει για την ώρα κάποια βελτίωση. Μάλιστα, βλέπουμε ότι σε όλους τους νομούς υπάρχει έτσι μια πληρότητα στα νοσοκομεία σχετική και, και στην Αχαΐα, από ό,τι μας είπε χθες και η συνάδελφος η Μαρία Σταθοπούλη, υπάρχει 80% πληρότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω, Δέσποινα, επίσης, είναι ότι ο κορονοϊός πλέον βλέπουμε ότι χτυπά και μικρά παιδιά και βρέφη. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Νοσηλεύεται ένα βρέχος μόλις 22 ημερών. Μεταφέρθηκε χθες το βράδυ από το Καραμαντάνη Νοσοκομείο με θερμοκοιτίδα και είναι στην παιδιατρική κλινική. Το παιδί έχει ευτυχώς μόνο λίγο πυρετό για την ώρα, ενώ θετικοί είναι οι γονείς του. Και είναι, τώρα γίνονται έρευνες στο οικογενειακό του περιβάλλον για να δουν ποιοι άλλοι νοσούν με κορονοϊό, γιατί το παιδί προέρχεται από μια οικογένεια Ρωμά που, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνεις και οι τηλεθεατές στη συγκεκριμένη ομάδα, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα να ελεγχθούν, Δέσποινα. Μάλιστα. Συνεπώς, να το πούμε και πάλι, Κώστα, ότι πρέπει να προσέχουμε, ο ιός είναι ακόμα εδώ. Έχουμε μπροστά μας ακόμα περίπου 1,5 μήνα, πρέπει να προσέχουμε, υπομονή χρειάζεται και τίποτα άλλο. Εξάλλου κάναμε υπομονή ένα χρόνο τώρα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Λίγο ακόμα, έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και ενώ βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, εν μέσω πανδημίας, βλέπουμε τι γίνεται και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε επίπεδο Πελοποννήσου. Σήμερα είχαμε πανελλαδική στάση εργασίας από τους γιατρούς. Έγινε παράσταση διαμαρτυρίας και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας από τους ειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι ανέδειξαν αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Με μια σειρά ετοιμάτων που έχουν σχέση και με τα τοπικά ζητήματα, κινητοποίηση υπήρξε σήμερα το πρωί από τους ειδικευμένους γιατρούς του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Οποιαδήποτε κτηριακή επέκταση να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα πρέπει να λυθούν υλικοτεχνικά προβλήματα των άλλων παθολογικών κλινικών, για παράδειγμα, οι οποίοι στενάζουν, τα κρεβάτια τους έχουν συμπτυχτεί, οι γιατροί δεν έχουν γραφεία, η κατάσταση είναι τραγική. Με φόντα τα ζητήματα που υπάρχουν με την υποστελέχωση, οι γιατροί δήλωσαν την έντονη ανησυχία τους για την υγεία των πολιτών. Διότι στα πλαίσια της πανδημίας δεν υπάρχει η ανάλογη πρόληψη και η ανάλογη αντιμετώπιση των υπολείπων ασθενειών. Ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ασθένειες. Τα χειρουργεία έχουν μειωθεί κατά 80%, τα εξωτερικά ιατρία έχουν μειωθεί κατά 40%. Αυτός ο λαός πού θα βρει την υγεία του? Αν ρωτήσετε τον καθένα από κάθε οικογένεια αυτή τη στιγμή του νομού Μεσσηνίας, θα σας πει ότι το έχω αφήσει αυτό για την πανδημία. Ένα ακόμη αίτημα που κατέθεσαν είναι να απεμπλακεί το νοσοκομείο της Καλαμάτας από τον εμβολιασμό των πολιτών. Οι εμβολιασμοί πρέπει να γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες μονάδες με προσωπικό που δεν έρχεται σε επαφή με κρούσματα COVID. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει τα κρούσματα COVID βρίσκεται στην κλινική COVID, ενδέχεται να διασωληνώσει περιστατικό COVID. Το ίδιο προσωπικό καλείται να κυκλοφορεί μέσα στο εμβολιαστικό κέντρο και να αναλαμβάνει και το εμβολιαστικό κέντρο. Δύο βασικά ζητήματα έφεσε με την σειρά του ο Μανώλης Μάκαρης. Εκείνο που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και την κάλυψη των κενών που παρουσιάζονται και τώρα πολλά. Τα πάγια αιτήματα της ΟΕΝΓΕ έχουν τεράστια εφαρμογή και εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Υπάρχει υποστελέχωση στο επίπεδο του 40% σε σχέση με το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Πάγια θέση μας είναι να προκηρυχθούν οι θέσεις, οι μόνιμες θέσεις γιατρών του ΕΣΥ. Δεύτερον, ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Είναι αναγκαίο σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε με την πανδημία το επάγγελμα των υγειονομικών να χαρακτηριστεί βαρέο. Άλλο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ είναι η μονιμοποίηση των εκτάκτων συναδέλφων μας, οι οποίοι δουλεύουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα νοσοκομεία της χώρας με διάφορες μορφές εργασίας. Μπορούν να πω ότι στο νοσοκομείο εδώ, το δικό μας της Καλαμάτας, οι 130 περίπου συμβασιούχοι που υπηρετούν δεν έχουν φτάσει να καλύψουν τις κενές οργανικές θέσεις. Είναι αναγκαίο να μονιμοποιηθούν για να μπορεί να δουλέψει και να προσφέρει τις ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες στο νοσοκομείο.
Θα παραμείνουμε στο θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με το Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες, τον κύριο Μανώλη Μάκαρη. Καλησπέρα σας, κύριε Μάκαρη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθέατες. Κύριε Μάκαρη, σήμερα έγινε μια κινητοποίηση, συμμετείχαν και οι ειδικευμένοι γιατροί του νοσοκομείου Καλαμάτας, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και θα θέλαμε έτσι να εστιάσουμε στο πρώτο ζήτημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Τι σημαίνει αυτό για το νοσοκομείο Καλαμάτας εν μέσω πανδημίας? Το συγκεκριμένο πρόβλημα το έχουμε αναδείξει εδώ και αρκετό καιρό. Όπως γνωρίζετε, το Καλαμάτας είναι υποστηρισμένο με 40% λιγότερο προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, αυτό που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, πόσο μάλλον τώρα στην εποχή της πανδημίας που έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα. Και όταν μιλάμε άλλα ζητήματα, είναι η διαχείριση της επιδημίας, αλλά και το εμβολιαστικό κέντρο. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, το σημαντικότερο εμβολιαστικό κέντρο στη Μεσσηνία και αυτό σαφώς επιβαρύνει και την λειτουργία του νοσοκομείου. Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρα να περάσει ο εμβολιασμός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι μένουν πίσω αλλά η πρόληψη ή ακόμα και η αντιμετώπιση άλλων ασθενειών. Ακριβώς. Με μελέτες που έχουμε κάνει, το 2020 σε σχέση με το 2019 είχαμε 44% λιγότερες επισκέψεις στα τακτικά ιατρία του νοσοκομείου. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως οι ασθενείς δεν μπορούν να βρουν ραντεβού για να λύσουν τα προβλήματά τους, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και είναι πέρα από το θέμα του COVID. Υπάρχουν καρδιολογικά, πνευμολογικά, χειρουργικά, γαστρολογικά, διάφορα προβλήματα. Να σας πω και το απλό. Δεν υπάρχει ιατρικό ζωγράφηση. Δηλαδή, ενώ εξυπηρετούσε το νοσοκομείο μας το θέμα της ζωγράφησης, τώρα δεν υπάρχει το ιατρικό ζωγράφηση. Να σας πω ένα νούμερο, ότι από 74.000 επισκέψεις, ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά ιατρία, τώρα έχουμε πέσει στις 45.000. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη διαφορά που αυτό ακριβώς από μόνο του μπορεί να δείξει τα προβλήματα που υπάρχουν. Και τα προβλήματα είναι κυρίως στο βαθμό της πρόληψης των νοσημάτων και της αντιμετώπισης των τακτικών περιστατικών. Εμείς ως καρδιολογική κλινική πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους να έρχονται σε προχωρημένα στάδια σε σχέση με την ασθένειά τους, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή δεν έρχονται έγκαιρα στο νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία αρκετών πολιτών. Σαφώς είναι. Το νοσοκομείο μας, όπως γνωρίζετε, παίζει διπλό ρόλο. Πέρα από τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και την πρωτοβάθμια. Και εφόσον το ένα σκέλος ουσιαστικά έχουμε τόσο μεγάλη πτώση όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την υγεία του πληθυσμού. Τώρα ζητάτε να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Είδαμε ότι πρόσφατα, μέσα στο Φεβρουάριο, προκηρύχθηκαν 22 νέες θέσεις γιατρών. Αυτές οι θέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες ή χρειάζεται επιπλέον προσωπικό? Σαφώς δεν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, οι οποίες θα εξασφαλίσουν, μόνο αυτές θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Όλα τα τμήματα υπάρχουν, σε όλα τα τμήματα υπάρχουν προβλήματα. Στον τομέα του ακτινολογικού τμήματος υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Στον τομέα των παθολόγων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αναγκαίες εφημερίες. Και σε όλες σχεδόν τις κλινικές υπάρχουν προβλήματα.
Από ό,τι είδα και στα αιτήματά σας, χρειάζεται και εντατικολόγος για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζονται και παθολόγοι. Έτσι, οι ειδικότητες ουσιαστικές για το νοσοκομείο. Βεβαίως. Εμείς δεν λέμε ότι δεν κάνει προσπάθεια η διοίκηση, όπως και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά και αυτή η διοίκηση. Αλλά δεν φτάνουν μονάχα αυτές οι προσλήψεις, ουσιαστικά, γιατί έχουμε και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις, οπότε δεν υπάρχει το ισοζύγιο, είναι πάντα αρνητικό. Και αν βάλουμε και σε αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και ειδικευόμενοι γιατροί στα νοσοκομεία της επαρχίας, επειδή οι ειδικευόμενοι προτιμούν να ειδικευτούν στα κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών, ένας ακόμα παράγοντας που δείχνει σε τι κατάσταση έχουμε περιέλθει στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, φροντίζουμε, και αυτό σας το λέω με τα λόγω γνώσης, ότι φροντίζουμε τους ασθενείς μας κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, να πούμε ότι αυτά τα 22 άτομα που θα προσληφθούν, να έρθουν άμεσα, να μην περιμένουμε ένα χρόνο μετά, όπως συνήθως γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οι διαδικασίες είναι αργές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις κρίσεις, λεγόμενες κρίσεις γιατρών του ΕΣΥ. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις. Επίσης, κάποιοι γιατροί δεν έρχονται τελικά, γιατί σαφώς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει ανταγωνιστικούς μισθούς. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Λόγω των μνημονίων, μάλιστα, είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση των μισθών των γιατρών. Οπότε, καταλαβαίνετε, προτιμούν οι γιατροί άλλες ή να ιδιωτεύσουν ή να πάνε στο εξωτερικό. Συνεπώς, κύριε Μάκαρη, από τις 22 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, πιθανό να μην έρθουν ούτε οι μισοί γιατροί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κάποιες από αυτές τις θέσεις είχαν επαναπροκηρυχθεί κατά το παρελθόν, αλλά ήταν άγονες, κατέστησαν άγονοι, η όλη διαδικασία ήταν άγονη. Ουσιαστικά δεν ήρθε κανείς γιατρός και γι' αυτό επαναπροκηρύσσονται. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται η υποστελέχωση του νοσοκομείου. Βέβαια, εσείς θέτετε και ζητήματα χωροτοξικά, γιατί επειδή έχει δημιουργηθεί η κλινική COVID, έχει δημιουργηθεί και μια έτσι αναδιάταξη μέσα στους χώρους και, όπως αναφέρετε, δημιουργεί και μια δυσλειτουργία στις υπόλοιπες κλινικές. Ναι, σαφώς. Η κλινική COVID έχει επηρεάσει το νοσοκομείο, αλλά αυτό εμείς δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει η κλινική COVID που βοηθάει, όπως και η μονάδα COVID. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε ξεκάθαρα είναι ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να φύγουν από το νοσοκομείο. Πρέπει να γίνονται στα κέντρα υγείας. Άλλωστε, πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς δεν προσέρχονται στο νοσοκομείο για εμβολιασμό, ακριβώς γιατί είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Χρειάζεται μια αποκέντρωση στα εμβολιαστικά κέντρα, να αναλάβει και ο Δήμος, οι αντίστοιχοι Δήμοι να αναλάβουν την μέρος του εμβολιασμού, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας, τα οποία ουσιαστικά αυτός είναι ο ρόλος τους, να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σαφώς είναι ο εμβολιασμός. Με το θέμα των εφημεριών τι γίνεται, κύριε Μάκαρη? Με το θέμα των εφημεριών, δυστυχώς, λόγω της υποστελέχωσης υπάρχουν περιπτώσεις που δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών. Πάντως, μέχρι στιγμής έχετε αντιμετωπίσει πολύ καλά ως νοσοκομείο την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία. Ευτυχώς, το θέμα της πανδημίας δεν έχει αγγίξει τη Μεσσηνία σε μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα ευτυχώς είμαστε από τους νομούς που έχουμε μικρή επίπτωση της νόσου και από την άλλη μεριά το νοσοκομείο μας παρέχει όσο το δυνατόν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους ανθρώπους που έχουν τη συγκεκριμένη ασθένεια.
Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στα αιτήματα του κλάδου σας και στα προβλήματα του νοσοκομείου για να πάμε... Ναι. Ένα πολύ σημαντικό, ένα πάγιο αίτημα το οποίο έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι στα νοσοκομεία είναι η ένταξη των εργαζομένων, των γιατρών και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Είναι απαράδεκτο να μην θεωρείται βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα του νοσοκομειακού γιατρού ή το επάγγελμα του νοσοκομειακού νοσηλευτή. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και σχετική επιτροπή η οποία απεφάνθη ότι όντως χρειάζεται να γίνει αυτή η τροποποίηση, να μπουν τα συγκεκριμένα λειτουργήματα, θα έλεγα, στο κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Τώρα είναι θέμα πολιτικό, εάν η κυβέρνηση τελικά προχωρήσει σε αυτό που ζητάμε, δηλαδή την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ναι, είναι ένα πάγιο αίτημα και των γιατρών και των νοσηλευτών, να πούμε αυτό. Έτσι, ολοκληρώνοντας με αυτό το κομμάτι, για να πάμε στην άλλη σας ιδιότητα, γιατί έχετε κάνει έτσι και κάποιες εκεί παρεμβάσεις, τι θα λέγατε? Ότι ειδικά για το θέμα της υγείας πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Εμείς οι γιατροί και όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω ότι το βλέπουν όλοι, ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή, συνεχίζουμε και δίνουμε τον εαυτό μας. Απλά πρέπει οπωσδήποτε και η πολιτεία να σκύψει τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Να σας πω ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε. Σήμερα απεργήσαμε εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα να απεργήσουμε, επειδή εάν απεργήσουμε θα μείνει πίσω η λειτουργία των κλινικών, η λειτουργία των τμήματων στα οποία υπηρετούμε. Είναι γεγονός ότι είσαστε στην πρώτη γραμμή και ειδικά τώρα ακόμα περισσότερο, κύριε Μάκαρη. Δεν έχετε την πολυτέλεια να λείψετε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Να πάμε τώρα να πούμε κάποια θέματα με την άλλη σας ιδιότητα ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Και θα ήθελα έτσι να το συνδυάσουμε και με την πανδημία και να μιλήσουμε για την πρότασή σας όσον αφορά στο άνοιγμα της εστίασης. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάναμε μια τέτοια πρόταση γιατί βλέποντας το γεγονός ότι όντως πηγαίνουμε υγειονομικά πάρα πολύ καλά και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ καλές στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα ειδικότερα. Και άρα θα μπορούσε υπό τις σωστές υγειονομικές προϋποθέσεις να ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, γνωρίζοντας μάλιστα και το τεράστιο κόστος που έχουν υποστεί ο συγκεκριμένος κλάδος της εστίασης, στον οποίο δουλεύουν τόσοι άνθρωποι και έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Εκτιμάτε όμως ότι είναι εφικτό να γίνει? Σαφώς και θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο εφικτό, αφού ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι προϋποθέσεις που σας είπα. Από και πέρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός. Ελπίζω να το δουν θετικά οι κυβερνώντες, γιατί πραγματικά η εστίαση μπορεί αυτή τη στιγμή να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο, ειδικά στην Καλαμάτα και γενικότερα στη Μεσσηνία. Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, έτσι που έχει ανοίξει και ο διάλογος πλέον, για το νέο εκλογικό νόμο. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Μάκαρη? Ο νέος εκλογικός νόμος μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Ουσιαστικά μας πάει σε παλαιότερες εποχές, όπου υπήρχε το λεγόμενο πλειοψηφικό σύστημα. Εποχές που ο Δήμαρχος ή ο αντίστοιχα Περιφερειάρχης αποφάσισε χωρίς να ρωτάει κανένα τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με μεγάλα ζητήματα της πόλης ή της περιφέρειας στην οποία ήταν. Από εκεί και ύστερα, η απλή αναλογική, ειδικά στο Δήμο Καλαμάτας, μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ θετικά αποτελέσματα και ανέδειξε σημαντικά θέματα, βοήθησε την Καλαμάτα, λύθηκαν αποφάσεις σημαντικές. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω η σημαντική απόφαση για την ανάδειξη των αρχαίων της πλατείας της Παπαντής, ήταν αποτέλεσμα της απλής αναλογικής. Αν δεν είχαμε απλή αναλογική και δεν υπήρχε η συγκεκριμένη αντιπολίτευση, δεν θα είχαμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
εφόσον ξεκάθαρα η Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας ήταν κατά της ανάδειξης των αρχαίων της Υπαπαντής. Αλλά να σας πούμε και άλλα πράγματα. Είναι το θέμα του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμετρος. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη για το θέμα Καλαμάτα Ριζόμυλος. Αυτό τέλος πάντων δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε η απλή αναλογική. Πήραμε μια απόφαση, αναδείξαμε τα θέματα, αναδείξαμε ότι πρέπει να προχωρήσει η συγκεκριμένη χάραξη, η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη όλης της Μεσσηνίας. Αλλά και άλλα θέματα, όπως η ανάδειξη του προβλήματος με την ελιά από Καλαμάτα και άλλα προβλήματα, όπως το θέμα του αεροδρομίου και του προβλήματος που υπάρχει με το γεγονός ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο υπάρχει αυτή η σύμβαση με την Ισραηλινή εταιρεία. Ούτε αυτό θα είχαμε καμία πληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικώς ουσιαστικά δεν θα υπήρχε αυτός ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής. Και επίσης να πούμε και κάποιο άλλο σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα χωριά. Τι γίνεται στις κοινότητες. Αυτό και υπάρχει και ο αντίλογος έτσι, των κοινοτήτων που λένε ότι δεν θέλουν και την δεύτερη, καταργεί τη δεύτερη κάλπη σύμφωνα έτσι, με τα πρώτα στοιχεία, που αυτό δεν το θέλουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων και τα κοινοτικά συμβούλια. Σαφώς είναι λάθος να υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ενώ δηλαδή παραταξιακά ψηφοδέλτια ακόμα και στις κοινότητες. Στις κοινότητες μπορεί να λειτουργήσει το ήδη υπάρχον σύστημα, κατά το οποίο όποια τοπική παράταξη παίρνει την πρώτη θέση, αυτή να αναδεικνύεται χωρίς να υπάρχει καμία παραταξιακή ή κομματική παρέμβαση. Ναι. Ενώ τώρα θα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες θα πρέπει να υπάρχουν παραταξιακά ψηφοδέλτια. Αλλά κυρίως δεν είναι μόνο και ο τρόπος εκλογής, είναι σημαντικό και αυτό, αλλά είναι και οι αρμοδιότητες. Και οι πόροι και οι αρμοδιότητες. Το θέμα είναι να έχουν οντότητα τα κοινοτικά συμβούλια, κύριε Μάκαρη. Να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Αν δεν υπάρχει αποκέντρωση, δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν μιλάμε αποκέντρωση σε επίπεδο κοινοτήτων, είναι να μπορούν, αυτό που είπατε, να αποφασίζουν για το χωριό τους τα αντίστοιχα κοινοτικά συμβούλια και να μην χρειάζεται να χτυπάνε την πόρτα του Δημάρχου. Και εντάξει, αν ο Δήμαρχος έχει μια σωστή αντιμετώπιση, θα πάνε όλα καλά. Αν όμως δεν ακούει τα προβλήματα, δεν αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, τότε θα έχουμε τεράστια προβλήματα στις κοινότητες. Και να πούμε ότι αυτό που ζούμε καθημερινά όσοι ασχολιόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ότι υπάρχει αστιφιλία και στο θέμα του Δήμου Καλαμάτας. Βλέπουμε τα χωριά ερημώνουν, παράδειγμα τα χωριά της Αλαγωνίας, τα ορεινά χωριά της Τουρίας και των Αρφαρών. Αυτά τα χωριά θα συνεχίσουν αυτή την καθοδική πορεία εάν δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη στα χωριά, η οποία μπορεί να γίνει συγκεκριμένη ανάπτυξη μονάχα εάν υπάρχει αποκέντρωση, αν υπάρχει τοπική δημοκρατία. Και βέβαια τα άλλα χωριά που δεν ερημώνουν του Δήμου Καλαμάτας, κύριε Μάκαρη, έχουν σοβαρά προβλήματα με την παραβατικότητα. Σαφώς υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την παραβατικότητα και πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το τομέα. Είχαμε δει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρόκειται να γίνει το λεγόμενο κέντρο ελέγχου της παραβατικότητας, να γίνει στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά συντονιστικό κέντρο, όπως το λέγανε, μεταξύ της δημοτικής και της ελληνικής αστυνομίας, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και προσωπικά η προσωπική μου άποψη, καταθέτω, την είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εάν δεν υπάρχει αστυνόμευση τοπική, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Δεν μπορούμε να ελέγχουμε με κάμερες και με διάφορα άλλα πράγματα που λένε από το κέντρο. Πρέπει τοπικά να γίνεται η αστυνόμευση και μόνο τότε μπορεί να υπάρξει ένα θέμα έτσι ώστε να σταματήσουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν με την παραβατικότητα. Εμείς μάλιστα είχαμε προτείνει να δημιουργηθεί ένα αστυνομικό τμήμα στην περιοχή του Αριοχωρίου, το οποίο είναι ουσιαστικά στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής και θα μπορούσε να ελέγχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Να δούμε, θα ξεκινήσει και το συντονιστικό κέντρο μέσα στο Μάρτιο από ό,τι έχει ανακοινωθεί. Να δούμε και πώς θα εξελιχθεί, να δούμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέρω, κύριε Μάκαρη, αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχή είναι να πετύχει το συντονιστικό κέντρο. Απλά σας λέω ότι εάν δεν έχουμε αστυνόμευση στη συγκεκριμένη περιοχή, απομακρυσμένη η αστυνόμευση δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι σωστό να επενδύουμε σε θέματα τα οποία ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να γίνουν και δεν πρόκειται να βοηθήσουν τουλάχιστον στο ποσοστό που θα θέλαμε. Κύριε Μάκαρη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή και συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στον αέρα για 1,5 επιπλέον χρόνο θα βρίσκονται 15.500 ιδιοκτήτες γης στη Μεσσηνία, οι οποίοι δεν μπορούν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πράξη, καθώς η εξέταση των ενστάσεων και των αντιρρήσεων επί του κυρωμένου δασικού χάρτη παγώνουν μέχρι το καλοκαίρι. 1,5 χρόνο επιπλέον θα βρίσκονται στον αέρα 15.500 ιδιοκτήτες γης στη Μεσσηνία, οι οποίοι έχουν υποβάλει αντιρρήσεις και αιτήσεις για πρόδειλα ασφάλματα στο πλαίσιο της κύρωσης του δασικού χάρτη, καθώς οι επιτροπές που εξέταζαν αυτά τους τα αιτήματα, πέραν των προβλημάτων που έτσι και αλλιώς αντιμετώπιζαν, σταμάτησαν το έργο τους μέχρι τον Ιούλιο, προκειμένου ελάχιστοι ακόμη να υποβάλουν αντιρρήσεις στο πλαίσιο της αψυχολόγητης αναμόρφωσης του δασικού χάρτη. Οικονομικές άδειες κυρίως, αλλά και κάποιες άλλες διοικητικές πράξεις. Επίσης, συμπεριλάβαμε και κάποια σφάλματα που διαπιστώσαμε αυτεπάγγελτα, σφάλματα που οφείλονται σε τοποθετήσεις διοικητικών πράξεων. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, 15,5 περίπου χιλιάδες στη Μεσσηνία, προκειμένου 150 από τους 200 που κατέθεσαν αιτήσεις αναμόρφωσης σε ολόκληρο το νομό, με τον αριθμό σε ολόκληρη τη χώρα να μην ξεπερνά τις 10.000, παρά τις πολλές προθεσμίες που είχαν δοθεί, θα καθυστερήσουν συνολικά 1,5 χρόνο ακόμη να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν, να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια πράξη, αφού το έργο των επιτροπών σταμάτησε σε αυτό το πλαίσιο από τις αρχές του 2020 και μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο. Η υπόθεση της αναδιαμόρφωσης δηλαδή του ήδη κυρωμένου δασικού χάρτη μοιάζει να έγινε απλά για να γίνει, καθώς αφορά σε ελάχιστους, τους οποίους μάλιστα είχαν δοθεί περισσότερες από πολλές ευκαιρίες όλα τα προηγούμενα χρόνια για να κάνουν το αυτονόητο. Οι αντιρρήσεις που είχαν προηγηθεί και δεν είχαν εξεταστεί θα διαβιβαστούν με τυχόν νέες αντιρρήσεις που θα γίνουν στον αναμορφωμένο χάρτη στις νέες επιτροπές που είναι η υποσύσταση. Σε ό,τι αφορά στις ελάχιστες περιπτώσεις νέων διοικητικών πράξεων που προβλέφθηκαν με το νέο νόμο, θα μπορούσαν να προσθεθούν στις ισχύουσες περιπτώσεις αναμόρφωσης, χωρίς να χρειάζεται να γίνει και πάλι η όλη χρονοβόρα διαδικασία ανάρτησης αντιρρήσεων και προθεσμιών. Δεν μπορεί να κάνει αντίρρηση κάποιος που δεν έκανε αρχικά και κυρώθηκε η περιοχή με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Συνήθως τα ΔΔ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 Δ
ενδιαφέρον να ασκεί διατήρηση. Τα ΔΕΛΤΑ Α είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή οι δασικές εκτάσεις που άλλαξαν μορφή όχι νόμιμα, παραχωρητήρια και ούτω καθεξής. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξαγορές οι οποίες έχουν παγώσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με εκείνους που δεν έχουν κάνει αιτήματα για εξαγορές. Αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση για τα ΔΕΛΤΑ Α. Τα ΑΔΕΛΤΑ είναι οι δασωμένοι αγροί που ισχύει το νομοθετικό πλαίσιο όπως ισχύει, που υποβάλλονται αιτήματα αλλά δεν έχουν σχέση με το δασικό χάρτη, δηλαδή δεν έχουν προθεσμίες και οτιδήποτε τέτοιο.
Τα προβλήματα λοιπόν που ανακύπτουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη Μεσσηνία, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που επιλύονται. Η αναμόρφωση των επιτροπών δε, όσον αφορά στη σύνθεσή τους, δικηγόρος, δασολόγος και μηχανικός, και η πρόβλεψη αμοιβής των μελών με την προϋπόθεση εξέτασης ελάχιστου αριθμού αντιρρήσεων κατά μήνα, αφενός δημιουργεί αμφιβολίες για την ποιότητα των αποφάσεων, αφετέρου σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ταχύτερη εξέταση των αντιρρήσεων από αυτές, αφού τα τμήματα χαρτογράφησης των διευθύνσεων δασών που έχουν υποχρέωση διαβίβασης των υποθέσεων με εμπεριστατωμένη εισήγηση παραμένουν υποστελεχωμένα και αδυνατούν να ικανοποιήσουν την όποια αυξημένη ροή των αντιρρήσεων προς τις επιτροπές. Ό,τι ξέρουμε θα γίνουν προσλήψεις 700 ατόμων ανακοινώθηκε με πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας από το Υπουργείο. Αυτές όμως θα είναι εποχιακές. Ήδη για το θέμα των εστάσεων και την προώθηση των αντιρρήσεων θα υπογράψουμε κάποια σύμβαση με ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες για να βοηθήσουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή την προώθηση των αντιρρήσεων και των φακέλων των εστάσεων. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στη ΣΥΣΥ την Τριάντου να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. ΣΥΣΥ. Έχουμε επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για να σωθούν οι θέσεις εργασίας. Είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας του Οικονομικού Επιτελείου να θωρακίσει λίγο την οικονομία, να θωρακίσει τις θέσεις εργασίας και να προβλέψει και να μετρήσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Να πούμε ότι στην επόμενη φάση των μέτρων στήριξης που θα αποσύρονται σιγά σιγά και θα υπάρχουν μόνο στοχευμένα μέτρα. Αυτά τα μέτρα σιγά σιγά βλέπουν τους κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαιτέρως και μιλάμε φυσικά για τον τουρισμό, την εστίαση, τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτούς, όπως είναι και οι μεταφορές, έχουν πληγεί βαρύτατα από την πανδημία. Και στον μακρύ δρόμο προς την επιστροφή στην κανονικότητα είναι η επίτευξη της δικής τους βιωσιμότητας. Το επόμενο διάστημα λοιπόν σχεδιάζεται σταδιακά να γίνει η αποσωλήνωση της αγοράς εργασίας από αυτά τα μέτρα στήριξης, από τον μηχανισμό των αναστολών συμβάσεων εργασίας και στη δεύτερη φάση βρίσκονται οι θέσεις εργασίας που θα εστιάζουν στην επιδότηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών ή του συνόλου αυτών μέσω στοχευμένων όμως προγραμμάτων ανακλάδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παρόλα αυτά προγράμματα μέσα από τα οποία γίνεται επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το λεγόμενο πρόγραμμα Συνεργασία. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τον περσινό κύκλο εργασιών και ανάλογα με το μήνα ένταξή τους στη ρύθμιση. Ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην μετα-COVID εποχή, όπως σημαντικό ρόλο θα παίξει και το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό δεν το έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις και επιδοτεί στην ουσία νέες θέσεις εργασίας, επιπρόσθετες του αριθμού των υφισταμένων θέσεων. Για κάθε νέα θέση που θα δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη. Για τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων που εμφανίζουν μείωση του τζίρου κατά 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη θα καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό αφορά το διάστημα από 31 Δεκεμβρίου του 2020 έως και 31 Τρίτου του 2020. Του 2021. Ναι, επιπλέον οι ξενοδόχοι. Στόχος είναι να στηριχτούν οι θέσεις εργασίας για να μην μειωθούν, εκεί είναι και το στοίχημα βέβαια. Και να πάμε τώρα, Σύση, να δούμε, γιατί και ο ΑΕΔΕ έχει τώρα δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα για 10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους. Για ανέργους με επιδότηση έως 2.520 ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα γίνεται η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για ανέργους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα βάουτσερ των 10.000 θέσεων του ΟΑΕΔ με το επίδομα των 2.520 ευρώ. Παρέχει στους δικαιούχους αυτή την οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος του συγκεκριμένου συνόλου. Περιλαμβάνει τις ενότητες θεωρητικής κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων εχμής, όσο και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους εχμής. Αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής
κρατικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων, μεταποίησης βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού. Μάλιστα. Να πούμε τώρα, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να σπεύσουμε να τα πληρώσουμε γιατί υπάρχει πρόστιμο. Την ίδια ώρα όμως μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν πληγεί. Είναι ένα μέτρο ανακούφισης για τον κλάδο που υποφέρει από την αρχή της πανδημίας τα μέγιστα. Έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της πάρα πολύ. Είναι μια γενναία μείωση των τελών κυκλοφορίας για το 2021 και να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στην πρώτη κατηγορία των τουριστικών λεωφορείων έως 40 θέσεων, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 430 ευρώ σε 215 και για την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τα τουριστικά λεωφορεία 41 θέσεων και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 595 ευρώ σε 300 ευρώ. Σημαντική μείωση. Επίσης, στο πλαίσιο των ίδιων μέτρων και προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στην Τρενοσέ, τα ΚΤΕΛ και τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία καταργείται η προϋπόθεση της υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία σε καθεστώς τμηματικής καταβολής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι επιβεβλημένη λόγω των πρακτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την έκδοση και εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, αλλά και για να διευκολυνθεί έτσι η παροχή της ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα και τους επαγγελματίες της. Μάλιστα, αρκετοί κλάδοι χρειάζονται στήριξη. Εσείς να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τα 4 δισεκατομμύρια προσεγγίζει το πακέτο των δράσεων που θέλει να ξεκινήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών με το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού μαζί με τα έργα εθνικής προτεραιότητας, με επιχορηγήσεις ύψους 2 έως 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, θα κινητοποιήσει και περίπου 1,5 από τα δάνεια του Ταμείου που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα για ιδιωτικές επενδύσεις. Έργα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ θα χρηματοδοτήσει κατά βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δεν προκρίνονται έργα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής. Αυτό γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα. Αυτά τα χρήματα θα διατεθούν μόνο σε έργα και δράσεις που αυξάνουν το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν εισόδημα, το εθνικό εισόδημα. Δεν θα δοθούν αυτά τα χρήματα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Γι' αυτό φροντίζει το ΕΣΠΑ, στο βαθμό που υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή, δεν θα γίνουν δρόμοι. Δεν θα χρηματοδοτηθεί ανακατασκευή δρόμων ή νέα κατασκευή. Εκτός από το ΒΟΑΚ, το Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, τον Ε65, δηλαδή Τρίκαλα Εγνατία οδός και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι δρόμοι όπως είναι το Ιωάννινα Κακαβιά ή Καλαμάτα Ριζόμυλος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελεί και ένα βασικό ζήτημα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα είναι το ΕΣΠΑ. Όπως τόνισε ο Παναγιώτης Νίκας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναπλάσεις. Δεν χρηματοδοτούνται. Εκτός ίσως από κάποιες αναπλάσεις οι οποίες θα φέρουν κόσμο και εισόδημα, όπως είναι αναπλάσεις περί τον Ισθμό και του πάρκου, το οποίο μας έχει παραδοθεί από την Κόρινθο μέχρι το Δερβένι, 800 στρέμματα περίπου, το κομμάτι μέχρι το Λέχιο. Μία παρέμβαση στην περιοχή της Κόρινθου. Έχει ολοκληρωθεί και το master plan και έχει παραδοθεί στους δημάρχους και τους φορείς της περιοχής. Λοιπόν, θα μας δοθούν 60 εκατομμύρια ευρώ για την οδική ασφάλεια, δηλαδή ανακατασκευή των εθνικών δρόμων, όχι του αυτοκινητοδρόμου, των εθνικών δρόμων, σε όποια σημεία είχαμε ατυχήματα, να παρέμβουμε και να τα διορθώσουμε. Θα υπάρξει χρηματοδότηση ευρύτατη για φράγματα, για την άρδευση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΓΟΕΒ.
Να δούμε τώρα τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε φυσικά να πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί και τα κρούσματα και βλέπουμε ότι η εφημερίδα έχει τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Κορονοϊός, 2.147 νέα κρούσματα σήμερα στη χώρα μας, 22 νεκροί, 357 διασωληνωμένοι. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η Μεσσηνία σήμερα έχει 10 κρούσματα, η Αργολίδα 17, η Λακωνία 3, η Κορινθία 18, η Αρκαδία 36, η Αχαΐα 121 και η Ηλία 31 κρούσματα. Όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αυξάνονται τα κρούσματα σε ανησυχητικό επίπεδο και στην Πελοπόννησο. Να συνεχίσουμε να δούμε το επόμενο θέμα της ΑΗ Εφημερίδα. Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με Μέρκελ, Μισελ και Φον ντε Λάιεν, επανέλαβε την πρόταση για πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ξέρουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Κούγιας η υπόθεση Λιγνάδη. Χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστους μάρτυρες που είχαν ερωτικές σχέσεις μαζί του. Ξέρουμε ότι ο κύριος Κούγιας έχει αναλάβει την υπόθεση. Ποιος είναι ο 37χρονος ηθοποιός, βοηθός του Λιγνάδη, στο στόχαστρο των αρχών οι καταγγελίες. Να πάμε στη Newsit. Κορονοϊός, η Αττική δέχεται επίθεση με 1047 κρούσματα, 205 στη Θεσσαλονίκη, ο χάρτης της Διασποράς. Αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα. Το επόμενο θέμα, έκρηξη με 2147 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, 357 ασθενείς είναι στις εντατικές και 22 δυστυχώς είναι νεκροί. Νέα μαρτυρία για το Δημήτρη Λιγνάδη, αναγνιζόταν κάτω από την έδρα, με είδε και μηδίασε. Αυτά λοιπόν γράφει η Newsit. Να πάμε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Best. Στον αέρα για 1,5 επιπλέον χρόνο θα βρίσκονται 15.500 ιδιοκτήτες γης στη Μεσσηνία. Και να πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο έχει πάρα πολλά θέματα. Είναι ανανεωμένη η σελίδα. Μπορείτε να τη δείτε και μέσα από κινητό, εύκολα και εύχριστα. Ποια έργα προκρίνονται για το Ταμείο Ανάκαμψης, τι σημείωσε για τις προτεραιότητες ο Παναγιώτης Νίκας. Και πλησιάζει το άνοιγμα της εστίασης, κρίσιμη εβδομάδα για τις αποφάσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Εσείς μπορείτε να τις επισκεφτείτε. Έχουν πάρα πολλά θέματα. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό.
δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Συγκική, συνεχίζουμε μαζί. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και να συνεχίσουμε με μια ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας με θέμα «Εστίαση και COVID-19 από τη θεωρία στην πράξη, η βιώσιμη λειτουργία». Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Νίκος Μαλαπέτσας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλαπέτσα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας για αυτή την ημερίδα. Πότε θα γίνει? Καταρχήν θα γίνει την Κυριακή. Ναι, είναι καταρχάς να πούμε ότι είναι μια ημερίδα που τη διοργανώνει το Εστίαση Greece, που είναι ο σύλλογος, μάλλον ο οργανισμός, η κοινότητα τέλος πάντων όλων των συλλόγων εστίασης σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Είναι δηλαδή η φορέας πανελλαδικός. Σε αυτόν συμμετέχουμε εμείς ως σύλλογος της Καλαμάτας και ενημερώνουμε λοιπόν όλα τα μέλη του συλλόγου ότι θα υπάρξει μια ημερίδα την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 6, με θέμα εστίαση και COVID-19, από τη θεωρία στην πράξη και η βιώσιμη λειτουργία της. Σε αυτή την ημερίδα ομιλητές είναι ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Λιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας, τον εγνωρίζουμε όλοι, ο κύριος Χριστοδούλου Χρήστος, καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αυτός μέλος της Επιτροπής Λιμοξιολόγων, που σημαίνει δύο άνθρωποι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι το πώς κινείται η κατάσταση και πώς θα κινηθεί αργότερα, που μας ενδιαφέρει όλους εμάς που είμαστε στην εστίαση. Και συντονιστές της ημερίδας θα είναι δύο μέλη από του Εστίαση Greece. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης ο Νίκος, είναι πρόεδρος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Εύρου, και ο κύριος Ναστούλης Κωνσταντίνος, επίσης πρόεδρος των επαγγελματιών εστίασης του Αγρινίου. Θα είναι διαδικτυακή ημερίδα, έτσι? Ναι. Είναι διαδικτυακή ημερίδα. Εμείς συμμετέχουμε στην συγκεκριμένη ημερίδα και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι όποιος από την εστίαση έχει χρόνο και μπορεί να την παρακολουθήσει θα βγει διπλά κερδισμένος. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, μπορώ να τα αναφέρω αν Βεβαίως, θέλετε. Να τα αναφέρετε, ναι. Είναι εστίαση και μεταδοτικότητα,
άνοιγμα της εστίασης, μέτρα πρόσληψης διασποράς του ιού και τρόποι προστασίας, διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ερώτημα, πρέπει η εστίαση να εμβολιαστεί με προτεραιότητα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε όλοι στην εστίαση και περιμένουμε απάντηση από τους λοιμοξιολόγους. Πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι χρήσιμο στην εστίαση? Άλλο ένα ερώτημα που καίει την εστίαση και περιμένουμε τους ανθρώπους, οι λοιμοξιολόγοι δηλαδή, να μας απαντήσουν. Και διάφορες ερωτήσεις και απαντήσεις που θα τεθούν εκείνη την ώρα στους λοιμοξιολόγους. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα η ημερίδα και νομίζω ότι θα βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα, ίσως και για το πότε θα ανοίξουμε και για το πώς θα λειτουργήσουμε όταν θα ανοίξουμε. Και αυτό, κύριε Μαλαπέτσα, είναι το ζητούμενο, το πώς θα ξεκινήσετε πάλι και με ποια δεδομένα. Είναι σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Και επειδή είμαστε όλοι περιμένουμε την είδηση από στιγμή σε στιγμή, αγωνιούμε για τον τρόπο που θα ανοίξουμε και πώς θα λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι τέτοιες ημερίδες βοηθούν στο να αποκτήσουμε, να γίνουμε σοφότεροι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς ως κλάδος της εστίασης είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είναι αδικημένος, ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει την σωστή παρουσία στην κοινωνία, στο φαίνεστε του κόσμου. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος προσφέρουμε πάντα αγάπη και χαμόγελο, γιατί τον κόσμο τον υποδεχόμαστε πάντα στα μαγαζιά μας με διάθεση φιλοξενίας και εξυπηρέτησης, και δεν έχουμε πάρει αυτά που τολμούμε να θέλουμε από τη σημερινή κυβέρνηση λόγω της πανδημίας. Συνεπώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαστε ικανοποιημένοι ούτε και από τα μέτρα στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί τα μέτρα στήριξης τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση δεν έχουν βοηθήσει ουσιαστικά. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι είμαστε κλεισμένοι 6 μήνες χωρίς να δουλεύουν τα μαγαζιά μας. Μια επιχείρηση η οποία δεν δουλεύει, όποια βοήθεια και να πάρει, που είναι πολύ μικρή, ξαναλέω, από τα νούμερα που δημοσιοποιήσανε και τα βγάλανε και στις εφημερίδες, προκύπτει ότι μέσον όρο πήρε η κάθε επιχείρηση εστίασης γύρω στα 12 χιλιάρικα. Το ίδιο προέκυψε και για τον νομό μας. Μια επιχείρηση λοιπόν με 12 χιλιάρικα, 6 μήνες κλειστή, προκύπτει ότι πήραμε 2.000 το μήνα. Με 2.000 το μήνα θα ζήσει η οικογένεια του κάθε επιχειρηματία της εστίασης, ο οποίος έχει να πληρώσει όχι το νίκη του μαγαζιού που το κάλυψε όντως η κυβέρνηση, το νίκη του σπιτιού του. Έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ και τα τρόφιμα για τα παιδιά του, τα φροντιστήρια για τα παιδιά του, και αν έχει και δεύτερο σπίτι για τις σπουδάζει παιδί, τότε θα πρέπει να πάει να αυτοκτονήσει. Συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά, αλλά δυστυχώς η αλήθεια αυτή είναι. Η βοήθεια την οποία έχουμε πάρει είναι σημαντική, δεν την αμφισβητούμε, αλλά είναι πενιχρή, είναι πολύ μικρή. Είναι αυτό ότι έχετε να ζήσετε και την οικογένειά σας. Δεν είναι μόνο τα έξοδα του καταστήματος που πρέπει να καλύψετε. Ακριβώς. Και βέβαια και ακόμα και πιο μετά να πάνε τα έξοδα αυτά, δεν ξέρουμε και πώς θα είναι η επανεκκίνηση και με ποια μέτρα και πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και το πιο μετά μας φοβίζει, γιατί το να πάνε να μετακυλήσουμε τις υποχρεώσεις για αργότερα σημαίνει ότι εμείς θα δουλέψουμε πάλι για κάποιους μήνες στους οποίους θα πληρώνουμε διπλά έξοδα. Δηλαδή έχουμε τα πάγια έξοδα που θα πρέπει να καλύψουμε την εποχή που θα δουλεύουμε και συν τα έξοδα που θα έρχονται από μια εποχή που δεν δουλέψαμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι διπλό βάρος στις πλάτες μας. Το οποίο αναμένουμε και περιμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να μας το βελτιώσει, να μας το καλύψει, να μας το να δούμε. Να προσπαθήσει δηλαδή να μας δώσει μια λύση. Θα πρέπει να πω ότι η εστίαση Greece είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την εστίαση και να την επανασυστήσει στην κοινωνία με τον τρόπο που πρέπει. Το βιντεάκι που βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν με το «Είμαστε όλοι άνθρωποι» και είχε το αρχαιότερο, το παλαιότερο καφενείο που υπάρχει στο Βόλο από το 1780, το οποίο είναι ανοιχτό συνεχώς και έκλεισε μόνο για τον κορονοϊό, προσπάθησε να αναδείξει αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας οι άνθρωποι, την επαφή.
Σήμερα ο ρυθμός της καθημερινότητας, οι όλο και περισσότερες εικονικές συνδέσεις, η πανδημία του κορονοϊού εμποδίζουν την ανθρώπινη επαφή και μας κάνουν όλους να νιώθουμε απομονωμένοι. Με αυτή την πρωτοβουλία η εστίαση κρίση ήθελε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να εμπνεύσει τον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή στην καθημερινότητά του. Να καταλάβουμε δηλαδή πόσο σημαντική ήταν η παροχή της εστίασης και πόσο βοηθούσε στην εξέλιξη αυτή του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πλέον οι πολίτες, το έχουν βιώσει. Κύριε Μαλαπέτσα, υπάρχει εκτίμηση για το πότε μπορεί να ανοίξει η εστίαση? Να σας πω κάτι, την Κυριακή νομίζω ότι θα έχουμε εκτίμηση, γιατί από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και εμάς οι λοιμοξιολόγοι, θα προσπαθήσουν να πούνε τουλάχιστον την άποψή τους. Και από ό,τι ξέρουμε ότι η άποψη των λοιμοξιολόγων είναι αυτή που βαρύνει και την κυβέρνηση. Άρα δύο διακεκριμένοι άνθρωποι, δύο μέλη της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων θα έχουν την τιμή να μιλήσουν για αυτό το θέμα και θα θέσουμε τα ερωτήματά μας και πιστεύουμε να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις. Κύριε Μαλαπέτσα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την εστίαση και επανερχόμαστε. Την ώρα που υπομονή και αντοχές ψυχικές και οικονομικές των πολιτών εξαντλούνται, η κυβέρνηση και οι επιστήμονες περιμένουν να αποδώσουν τα μέτρα που ελήφθησαν πριν 10 ημέρες με την επιβολή του lockdown. Αν όλα πάνε καλά, στο τραπέζι υπάρχει το άνοιγμα των δραστηριοτήτων και κατ' επέκταση σιγά σιγά και αυτό της εστίασης, με τους επαγγελματίες να λαμβάνουν τα θετικά αυτά μηνύματα και με αργούς ρυθμούς να αρχίσουν να προετοιμάζουν τα καταστήματά τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λαμβάνουμε και εμείς τα αισιόδοξα αυτά μηνύματα, τα υγειονομικά καταρχήν. Ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει μια σχετική λειτουργία της αγοράς των σχολείων, όπου ακόμα δεν συμβαίνει, έτσι ώστε για να παίρνουμε σιγά σιγά σειρά και εστίαση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα ανοίξουμε. Ο στόχος μας δεν είναι ούτε καν το Μάρτιο προφανώς. Ο στόχος και η ευχή θα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τις γιορτές του Πάσχα και από εκεί και πέρα με μια σχετική κανονικότητα να μπούμε σε μια καλοκαιρινή σεζόν που θέλουμε να ελπίζουμε ότι βοηθούσε τη μείωση του υγειονομικού προβλήματος, τη αύξηση των εμβολιασμών, θα είναι για την περιοχή μας καλή, όπως και η περσινή καλοκαιρινή περίοδος ήταν σε καλά επίπεδα, άσχετα τους περιορισμούς που υπήρχαν. Βλέπετε ότι και στην παραλιακή ζώνη, κυρίως που είναι το επόμενο αντικείμενο εργασίας για την εστίαση, μια και ο χειμώνας σιγά σιγά φεύγει, γίνονται πολλές εργασίες. Τα καταστήματα προσπαθούν να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και στην νομιμότητα που πρέπει να υπάρχει, κυρίως στη χρήση του υγειαλού. Είναι προφανές πως τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν έχει κλειδώσει και όλα είναι από εξέταση. Οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες και θα δείξουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Πώς δηλαδή θα γίνει το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και της ζωής στη χώρα μας. Οι επαγγελματίες της εστίασης από την πλευρά τους, ωστόσο, θεωρούν κομβική σημασία να ανοίξουν τα καταστήματά τους μετά το Πάσχα, δεδομένου ότι έτσι θα καταφέρουν να καλύψουν ένα μικρό κομμάτι του χαμένου χρόνου που τα καταστήματά τους ήταν κλειστά και να μπουν πολύ πιο αισιόδοξα στο καλοκαίρι. Οι μέρες του Πάσχα για την εστίαση και της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και της διακίνησή μου της επόμενης εβδομάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, όπως είναι και η απόκριση, όπως είναι και οι γιορτές του Χριστουγέννου και όπως φυσικά είναι και το καλοκαίρι, ειδικά σε μια περιοχή σαν την Καλαμάτα. Είναι κομβικό το Πάσχα να είμαστε ανοιχτά, να τζιράρουμε, να δουλεύουν τα καταστήματα, να εργάζονται οι εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να μπούμε με δυναμική στο καλοκαίρι. Μακάρι να μπορέσουν οι δείκτες υγειονομικοί να δώσουν δυνατότητα στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, να μπορέσει 20-25 Απριλίου να μας ανοίξει. Το Πάσχα είναι πρώτο μαγιά, το καλοκαίρι θα είναι κοντά, ελπίζουμε οι θερμοκρασίες να είναι υψηλές, έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολη αυτή η δυνατότητα. Αλλά είναι οικονομικά, είναι καθοριστική η εβδομάδα του Πάσχα, αυτό το δεκαήμερο, εν πάση περιπτώσει. Η εστίαση είναι αναμφίβολα ένας από τους κλάδους που δοκιμάζεται από την πανδημία και θα δοκιμαστεί και στη συνέχεια κατά το άνοιγμά της και τα μέτρα που θα πρέπει να έχει και τους κινδύνους που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Γι' αυτόν τον λόγο την Κυριακή θα διοργανωθεί μια διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα εστίαση και COVID-19 από την θεωρία στην πράξη η βιώσιμη λειτουργία. Με σκοπό την ενημέρωση και την συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει η εστίαση στην COVID εποχή.
Η επιστημονικότητα θα εξαντληθεί στα στοιχεία μόνο, από εκεί και πέρα θα έχει και πρακτικό χαρακτήρα, μια και οι συμβουλές το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι που έρχεται και σε θέμα νομιμότητας, αλλά και σε θέμα πρακτικής λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, στο ευαίσθητο κομμάτι της εστίασης, θα είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία και προσκαλώ όλους τους συναδέλφους να την παρακολουθήσουν. Είναι διαδικτυακά, από την ξεκούραση του σπιτιού μας, για να έχουμε αφενός την πληροφόρηση, αφετέρου να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες περιοχής μας που ελπίζουμε και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι αρκετοί και φέτος στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Σίκικη, 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσσήνη. Σίκικη, συνεχίζουμε μαζί. Σπούργοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Επιστρέψαμε και πάλι και θα συνεχίσουμε τώρα με αγροτικά θέματα και να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Αλευρά, γεωπόνο, πρώην αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Τι άλλο να πω, πολλές οι δράσεις του και η παρουσία του στη Μεσσηνία. Καλησπέρα σας κύριε Αλευρά. Καλησπέρα κύριε Λιοπούλου και εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Αλευρά, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την τελευταία ζημιά που έπαθαν οι πατατοπαραγωγοί.
η παραγωγή της πρώιμης πατάτας από τον παγετό. Τα πλήγματα στους αγρότες συνεχίζονται, δυστυχώς, πολλά τα προβλήματα. Πώς βλέπετε τώρα αυτή την κατάσταση, θα μπορέσουν να προχωρήσουν την καλλιέργειά τους οι πατατοπαραγωγοί? Κύριε Λεωπούλου, είναι γεγονός ότι ενώ η πατοκαλλιέργεια εξελισσόταν πολύ ικανοποιητικά, εξαιρετικά θα έλεγα μέχρι πρόσφατα, οι συνθήκες κλιματικές ήταν εξαιρετικές, δεν είχαμε παγετούς, είχαμε ήπιο χειμώνα και είχαμε μεγάλη προημότητα με σκοπό και θα φτάναμε στην παραγωγή αρχές Απριλίου. Δηλαδή θα έγινε εξαγωγή πατάτας αρχές Απριλίου. Όμως η μύδια, αυτές οι παγετοί που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και η ένταση του φαινομένου αλλά και η διάρκεια ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα η ζημιά στην πατοκαλλιέργεια να είναι αρκετά σημαντική και θα έλεγα, ενώ παρότι η παραγωγή είχαν την παγετική προστασία, τα μπέκ είχαν κολλήσει λόγω του παγετού, με αποτέλεσμα η ζημιά σε ορισμένα χτήματα να είναι αρκετά μεγάλη και γενικά η ζημιά υπερβαίνει το 30%, ενώ σε κάποιους παραγωγούς φτάνει και το 50% ανάλογα πώς εξελίχθηκε η εξέλιξη του φαινομένου και σε ποια περιοχή είχαν βουλώσει τα μπέκ λόγω του παγετού. Άρα η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη στην πατοκαλλιέργεια και βέβαια δεν είναι μόνο στην πατοκαλλιέργεια. Υπάρχουν και στα αφιλόδη λαχανικά, υπάρχει μεγάλη ζημιά στα ασπλοειδή, κυρίως στα Βαλέτσια, όχι τόσο στη Μεσσηνή αλλά και κυρίως στη Λακωνία και στην Αργολίδα. Και εδώ στη Μεσσηνία έχει μια μικρή ζημιά γίνει και στα πρώιμα τώρα που φυτέψανε καρπούζια. Ναι. Άρα η ζημιά είναι μεγάλη. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου φαίνεται μέρα με την ημέρα μεγαλύτερη και θεωρώ τώρα, με έτσι όπως έχουν συλληφθεί τα πράγματα, πρέπει οι εκτιμητές εργά να προσεγγίσουν το πρόβλημα, να εκτιμήσουν αξιόπιστα ποσοστά τώρα που είναι έγκαιρα και πραγματικά οι παραγωγοί πρέπει να αποζημιωθούν, δεδομένου ότι οι παραγωγοί τα τελευταία χρόνια έχουν, όχι μόνο δεν έχουν κέρδος βγάλει, αλλά έχουν χάσει και από το κεφάλαιο, από το χρήμα, από το κόστος παραγωγής. Και το κόστος παραγωγής στην πατοκαλλιέργεια είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Δυστυχώς οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ χαμηλές, είχαμε και ζημιές. Φέτος ελπίζαμε ότι θα πάει καλά και θα έχουμε ένα καλό εισόδημα των πατοκαλλιεργητών. Δυστυχώς όμως με το παγετό θα περιοριστεί. Και βέβαια κύριε Λευρά, ότι αυτή τη στιγμή οι πατατοπαραγωγοί χάνουν την προημότητα που θα τους επέφερε επιπλέον κέρδος. Σίγουρα. Και βέβαια καλούνται να προστατεύσουν από εδώ και πέρα την καλλιέργεια για να μπορέσουν να βγάλουν πατάτα έστω και αργότερα. Άρα επιπλέον έξοδα. Κοιτάξτε, η ζημιά στην πατοκαλλιέργεια εξαρτάται και από το κόστος σε ποιο ελαστικό στάδιο βρισκόταν. Mm-hmm. Όσες είναι πολύ οψίμες θα αποκαταστήσουν εν μέρη της ζημιάς. Η οψίμηση είναι δεδομένη για όλες. Η οψίμηση ένα δεκαπερθήμενο είναι δεδομένο για όλη την πατοκαλλιέργεια. Οι πολύ προχωρημένες όμως θα έχουν και απώλεια και στην παραγωγή τους. Οι πιο όψιμες θα έχουν λιγότερη απώλεια. Άρα η ζημιά είναι πολλαπλάσια και ποσοτική και ποιοτική και οψίμηση της παραγωγής. Είναι τριπλό το κάκο δηλαδή αυτό που γίνεται στην πατοκαλλιέργεια. Θεωρώ όμως ότι αυτό πρέπει να εκτιμηθεί αναλόγως από τους δικούς γεωπόνους που θα εκτιμήσουν από το εργά τις ζημίες που έχουν προκύψει. Και βέβαια να έρθουν άμεσα οι εκτιμητές να κάνουν την εκτίμηση, γιατί αν αργήσουν πλέον δεν θα φαίνεται και η ζημιά. Άμα αργήσουν, η εμπειρία των γεωπών μπορεί να κρίνουν το μέρος της ζημιάς. Αλλά όμως σίγουρα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι ανά το στάδιο που βρήκε το παγετό, το στάδιο της παραγωγής, το στάδιο εξέλιξης του βλαστού, του φυτού που βρήκε ο παγετός, πρέπει να λάβουν υπόψη τους για να συμπολογίσουν και την απώλεια και της παραγωγής. Και βέβαια δεδομένο, και αυτό θα πούμε και εμείς αν συζητηθούμε, ότι η οψίμηση της παραγωγής σαν δεκαπερθήμενο είναι δεδομένο. Και βεβαίως και παραγωγή για ήδη πρέπει να έχουν κάνει, και από ό,τι έχω δει έχουν κάνει επεμβάσεις με κακούχα σκευάσματα για φυτοπροστασία και στη συνέχεια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που γίνονται, όπου υπάρχουν να γίνουν και
καταπολέμηση και των άλλων μικρολογικών ασθενειών. Όχι μόνο των βακτηριακών ασθενειών και των μικρολογικών ασθενειών, γιατί τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη η καλλιέργεια. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία Λευρά, αυτό του ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Η απόφαση Αποστόλου έχει θεμελιώσει τώρα ένα νέο καθεστώς και βλέπουμε βέβαια τις επιπτώσεις που έχει αυτό στους παραγωγούς. Έχετε κάνει παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, για πείτε μας. Πραγματικά αυτό που έγινε με την απόφαση του Αποστόλου είναι πρωτόγνωρο και απαράδεκτη. Και θα έλεγα ότι είναι εγκληματική για την καλλιέργεια. Και αυτό φαίνεται σήμερα με επιπτώσει τη τιμή του προϊόντος. Η τιμή του προϊόντος έχει κατρακυλήσει στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίας δεκαετίας και αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Σημαντικός όμως παράγοντας είναι αυτό, διότι στην ουσία υποβαθμίσαμε την ποιότητα του ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, δηλαδή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προϊόν. Το υποβαθμίσαμε και το δώσαμε την ανάλογη αξία, το υποθηκεύσαμε, θα λέγα, το μέλλον μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης όπως η Ελιά Καλαμάτας, και αυτό είναι απαράδεκτο δεδομένου ότι σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη αλλά και σε όλη την Ευρώπη τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης προστατεύουν και τα προϊόντα και είναι περιζήτητα και στην αγορά. Εμείς δυστυχώς αντί αυτό το προϊόν να το αξιοποιήσουμε θετικά για τον παραγωγό και το προϊόν, δυστυχώς το υποβαθμίσαμε και με την απόφαση που πήρε ο κύριος Αποστόλου, ο Έλβη Καλαμάτα σε όλα τα προϊόντα, έδωσε τη δυνατότητα να υποβαθμίσουμε το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαμε για το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, γιατί δώσα δυνατότητα όχι μόνο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και σε τρίτες χώρες, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στο Μαρόκο, να χρησιμοποιούν το Έλβη Καλαμάτα, αυτό που προσανατολίζει το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, με αποτέλεσμα η τιμή να κατρακυλά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται μόνο με δικές αποφάσεις, χρειάζεται πολιτική βούληση και το Υπουργείο από τις Κοινότητες και Τροφίμων να πάρει την πρωτοβουλία και να επανέλθει το σωστό, που είναι Ελιά ΠΟΠ Καλαμάτας, να καταργήσει το Όλιβε δηλαδή Καλαμάτας, δηλαδή να καταργήσει αυτό που λένε δηλαδή συνώνυμο της ποικιλίας Ελιά Καλαμάτα, το ποικιλία Καλαμάτας. Δηλαδή στην ουσία μπερδεύει την ποικιλία Καλαμών με την Ελιά ΠΟΠ Καλαμάτας. Άρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να επανέλθει η Ελιά ΠΟΠ Καλαμάτας έτσι όπως είναι, και να αφήσει τα τερτύπια που άφησε ο προηγούμενος Υπουργός Γεωργίας. Και θα έλεγα το εξής, επειδή πολλοί λένε ότι η Ελιά ΠΟΠ Καλαμάτας έχει μικρή ποσότητα, 3.000 τόνους μόνο στη Μεσσηνία, άρα ναι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε το προϊόν, όλα τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή ονομασία γεωργικών γεωγραφικής προέλευσης είναι προστατευόμενα. Είναι σε μικρή ακτίνα και εδώ στην προκειμένη περίπτωση μπορεί κάλλιστα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σε θρησκευτικές οργανώσεις, παραγωγούς, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Ελιά ΠΟΠ Καλαμάτας να το επεκτείνει στην νότια Πελοπόννησο, έτσι ώστε να έχει μια κρίσιμη ποσότητα γύρω στους 30-32.000 τόνους και να είναι Μεσσηνία, η Λακωνία, η νότια Αρκαδία και η νότια Ηλία, να έχουμε μια μεγάλη ποσότητα και το προϊόν αυτό να το στηρίξουμε δυνατά και οι φορείς επιστημονικοί και οι θρησκευτικές οργανώσεις και οι τυποποιητές και οι εξαγωγείς για να το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας να φτάσει στο ράφι της αγοράς αξιόπιστο και με τις πρωτοβουλίες και τις προγραφές που προβλέπονται από το ΠΟΠ. Άρα, και με όλα αυτά που θα έχουμε κέρδος μετά από αυτό βέβαια, κυρία Λευρά, αλλά θα ήθελα έτσι να σχολιάσετε, γιατί κάποιοι και επιχειρηματίες εδώ της Μεσσηνίας και κάποιοι άλλοι φορείς είναι υπέρ της απόφασης Αποστόλου. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Αυτό ήταν μια κοντόφθαλμη πολιτική, μια απόφαση που νόμιζε ότι λύνει το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν συμφέροντα, κακά τα ψέματα. Όμως ο κάθε υπουργός πρέπει να προστατεύει και το προϊόν και τους παραγωγούς και να προβλέπει το μέλλον. Όχι τυχοδιοκτικά
μια παρούσα κατάσταση να την ξεπεράσει, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά τους βολεύει αυτή η διαδικασία, αλλά σίγουρα δεν βολεύει και δεν προστατεύει ούτε το προϊόν, σας είπα προηγούμενα, ούτε το καταναλωτή, αλλά ούτε και τον παραγωγό. Και αυτό τα αποτελέσματα είναι 38 που τα ζούμε σήμερα. Ο παραγωγός τα βλέπει αυτά, ο καταναλωτής βλέπει και δημιουργείται και σύγχυση και στον καταναλωτή. Δεν ξέρει ποιο είναι το Πόπελια Καλαμάτας και ποιο είναι το Όλιβε Καλαμάτας, γιατί αυτή η συνεπονημία που εφαρμόζεται δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στην αγορά και αυτό το μεγάλο κακό που γίνεται στην αγορά. Και στόχος είναι να στηρίξουμε το προϊόν, κύριε Αλευρά, και όχι βέβαια να ωφεληθούν κάποιοι που ίσως... Ναι. Με κερδοσκοπικό τρόπο δεν είναι τα προβλήματα. Μπορεί κάποιος να ωφελεί για λίγο, μα προπάθησμα ούτε αυτός να το ωφελήσει. Για το ωφελούν κάποιοι άλλες χώρες, τρίτες, τέταρτες, με χαμηλά κοστολόγια, με χαμηλές μεροκάματα, και σίγουρα υποβαθμίζεται και δυσφημείται και η ποιότητα δικιά μας, γιατί υπάρχει σύγχυση. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή είναι κλιματικό αυτό που έγινε με την απόφαση του τότε υπουργού από την Εξάρτηση των Τροφίμων. Αλλά το παρελθόν χρεώνεται αυτό που έκανε. Σήμερα, αν πραγματικά θέλω να στηρίξω το προϊόν, πρέπει να επανέλθει το Πόπελια Καλαμάτας, όπως το λέγαμε, και να μην βάλει συνώνυμα της ποικιλίας Καλαμών, το ποικιλία Καλαμάτα, γιατί και ούτε να περιμένουμε από δικαστικές αποφάσεις να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Αυτά είναι πολιτικά. Όταν έχεις όραμα και προοπτική για να στηρίξεις τα προϊόντα σου και ειδικά προϊόντα περιζήτητα και περίφημα όπως είναι το ελιά Καλαμάτας, πρέπει να το στηρίξουμε γιατί δίνει προστιθέμενη αξία και στο προϊόν και φέρει και συνάδελμα και στη χώρα μας. Όπως είπατε και εσείς, περιμένουμε την απόφαση. Με λόγια και κουβέντες και ευχές δεν είναι τα προβλήματα, χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Βέβαια, περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είπατε και εσείς. Βλέπουμε μόνο την Ένωση έτσι μπροστά. Τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο Μεσσηνίας, πώς πρέπει να πιέσουν οι φορείς εδώ? Θεωρώ ότι οι φορείς και οι Δήμοι και η Περιφέρεια στα χαρτιά και στις προτάσεις τους που κάνανε είναι σωστές. Θεωρώ όμως αυτό δεν φτάνει, το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να συνδιασκεφτούν, να κάνουν παρέμβαση στο Υπουργό Αγροτικής Τροφίμων μαζί με τον συνδεσμό, με τις υποβητές εξαγωγής ενός εισαγωγικού συνδεσμού, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών, και η Περιφέρεια και οι Δήμοι και τα ελληνικά ιδρύματα, και να πάνε να εξηγήσουν στον Υπουργό γιατί πρέπει να παραμείνει το Πόπελια Καλαμάτας και γιατί πρέπει αυτό το προϊόν να το στηρίξουμε όπως το προστατεύει και ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει τα προϊόντα ΠΟΠ, η χώρα μας, η Ελλάδα, δυστυχώς τα προϊόντα στα περίφημα, τα περιζήτητα, όχι μόνο δεν τα προστατεύει, αλλά τα αποβαθμίζει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα χρειάζεται γενναία πολιτική απόφαση. Το αυτονόητο δηλαδή. Mm-hmm. Και να μην λέμε λόγια στον αέρα ή ευχές. Τα προβλήματα δεν είναι ευχές. Είναι με συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες. Αυτό ζητάμε και αυτό πρέπει να γίνει. Και να περιμένει μετά από δύο αναβολές ή τρίτη, πάει για τρίτη συζήτηση, μάλλον απόφαση του Συμβούλου Επικρατείας, γιατί υπάρχουν δύο αναβολές ακόμα. Αλλά αν περιμένει ο Υπουργός να λύσει τα προβλήματα αυτά με τέτοιες αποφάσεις, νομίζω είναι ελλιπές. Και πρέπει αυτό να σταματήσει, αλλά να προλάβει τα γεγονότα. Γιατί ήδη η παραγωγή είναι σε απόγνωση και φαίνεται αυτό καθημερινά. Έτσι ακριβώς, η παραγωγή είναι σε απόγνωση, και να πάμε και στο ελαιόλαδο, κύριε Αλευρά, που και εκεί η τιμή είναι ακόμα πολύ χαμηλή. Είδαμε τις προηγούμενες χρονιές πόσο χαμηλή ήταν. Είδαμε τα προβλήματα που είχε η παραγωγή του ελαιολάδι λόγω του δάκου, μετά της τιμής, τώρα πάλι της τιμής. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα τοπικά μας προϊόντα. Δεν στηρίζονται όπως θα έπρεπε. Κύριε Κωνογλιοπούλου, το λάδι γνωρίζουμε όλοι είναι πραγματικά ένα χρυσάφι, ένας πολύτιμος πλούτος, ο οποίος είναι αξιοποιητός στη χώρα μας και στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Και γιατί γίνεται αυτό? Η χώρα μας είναι πλεονεκτική στο λάδι, ενώ παράγουμε 250.000 τόνους. Από αυτούς τους 120.000 έχουμε στην εσωτερική αγορά και 130.000 τόνοι γίνονται εξαγωγή. Από τους 130.000 τόνοι,
οι 40.000 τόνοι μόνο είναι τυποποιημένο επώνυμο προϊόν και 90.000 τόνοι είναι χύμα, πηγαίνουν κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε άλλα κράτη, τυποποιούνται εκεί και την προστέμινη αξία του προϊόντος την παίρνουν οι τρίτες χώρες. Όσο το λάδι που διακινείται από τη χώρα μας πηγαίνει χύμα, τόσο η τιμή του προϊόντος θα μειώνεται. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια το λάδι, το χύμα ήταν προνόμιο της Ελλάδος μόνο. Τώρα πια είναι και άλλα κράτη που λένε χύμα, λάδι στην Ισπανία, στην Ιταλία και από την Ισία, Μαρόκο και άλλες χώρες. Και επειδή και εκεί σιγά σιγά αναβαθμούν την ποιότητά τους, έχουν χαμηλό κοστολόγιο, συμπιέζουν και τη τιμή του χύμα ελαιόλαδος και στη χώρα μας. Άρα μονόδρομος είναι για την Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλία έτσι όσο δυνατόν να αυξηθεί η ποσότητα του εξαγόμενου τυποποιημένου ελαιόλαδου και να περιοριστεί ή και να μετενιστεί το χύμα ελαιόλαδος στο εξωτερικό. Γιατί πραγματικά όταν έχει χύμα προϊόν στο εξωτερικό σημαίνει ότι δεν έχει ταυτότητα. Δεν το αναγνωρίζει ο καταναλωτής, δεν υπάρχει προϊόν Ελλάδα, αλλά υπάρχει εδώ Ιταλό, το σκευάζει και επειδή η ποιότητά μας είναι εξαιρετική, προλαμβάνει και την προστέμινη αξία στο προϊόν το δικό μας σε άλλες χώρες. Και κερδίζει. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Από εκεί πέρα η ποιότητα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν της Μεσσηνίας, σαφέστατα. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα την ποιότητά μας, γιατί αυτό είναι το κριτήριο, το μεγάλο, και το καταναλωτής που έχει αγοραστική δύναμη η ικανοποιητική, προτιμά και παίρνει ακριβό προϊόν, όταν όμως είναι επώνυμο, έχει ταυτότητα. Το λάδι μας το γνωρίζουν, μόνο τους 40.000 τόνοι που βγαίνει στο εξωτερικό επώνυμο και με ταυτότητα. Αυτό αναζητάνε στην αγορά. Όλο το άλλο προϊόν το αναζητάει με άλλη σήμανση που αυτό γίνεται και άλλη ετικέτα που γίνεται σε άλλες χώρες, όχι σε εμάς στη χώρα μας. Αυτό είναι το κύριο. Και αν πω και ότι ο ανταγωνισμός στο λάδι είναι πολύ μεγάλος, δεδομένου ότι οι τιμές, το κόστος παραγωγής στη χώρα μας, όπως παράγεται, είναι πολύ ψηλό, ενώ στην Ισπανία με τατικές καλλιέργειες το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό, καταλαβαίνετε για ένα λόγο παραπάνω ότι εμείς μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα προϊόντα των χωρών αυτών, όχι με την τιμή του, αλλά με την ποιότητα που έχουμε, που πραγματικά είναι εξαιρετική. Αυτό όμως δεν πρέπει να το λέμε μόνοι μας, πρέπει να αποδεικνύεται και από τη συσκευασία και από την ετικέτα και από τα οργανωτικά χαρακτηριστικά που παίρνονται μέσα από τα χημεία, αλλά και τις γευστικές γνώσεις που έχει, γευστικές ικανότητες που έχει αυτό το προϊόν. Όσο όμως εμείς δεν δίνουμε ταυτότητα, όσο το προϊόν δεν γίνεται επώνυμο, όσο δεν έχει ετικέτα και σήμανση το προϊόν, οι τιμές συγκυριακά θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν ανάλογα αν είναι ζημιά στην Ισπανία ή στην Ιταλία ή στην Ινησία έχουν εξαιρεσία, οι τιμές του προϊόντος θα ανεβαίνουν. Αλλά έτσι δεν στήσεις την αγροτική σου πολιτική με τέτοιες σκέψεις. Ευχαριστώ. Κύριε Λευράτση, ένα τελευταίο, επειδή έτσι τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ότι η μονοκαλλιέργεια της ελιάς δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη Μεσσηνία, γιατί είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και με τις τιμές και με το δάκο και όλα αυτά. Εσείς τι προτείνετε για τις καλλιέργειες? Καταρχήν θεωρώ ότι η μονοκαλλιέργεια της ελιάς, εάν την αξιοποιήσαμε σωστά και με αυτό που λέγα προηγούμενα, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Όμως η Μεσσηνία έχει δυνατότητα, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες πραγματικά μας δίνουν δυνατότητα να κάνουμε πολυποικιλία καλλιεργειών. Και έχουμε τονίσει ιδιαίτερα ότι χρειάζεται αναδιάσωση καλλιεργειών σε πολλούς τομούς. Η σικοκαλλιέργεια χρειάζεται αναδιάσωση. Τα σικοδέντρα είναι γερασμένα, είναι ένα προϊόν εξαιρετικό, είναι καθαρά εξαγωγικό, έχει προοπτικές και πρέπει το Υπουργείο Αποτελέσματος Τροφίμων μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης να χρηματοδοτήσει την αναδιάθρωση του σικιώνου. Η κορυθαϊκή σταφίδα είναι ένα προϊόν αρκετά σημαντικό. Και αυτό κυρίως εξαγωγικό, δίνει προοπτικές, η αγορά το ζητά, πρέπει να γίνει και εκεί η αναδιάθρωση της καλλιέργειας, δηλαδή νέες καλλιέργειες
να μπει στην προεδρική σταφίδα με στηρίξη των παραγωγών, με χρηματοδότηση, με ανοίξη των παραγωγών, να στηρίξουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Είναι σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Είμαστε ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης μεθυκών καλλιεργειών, εκτιράσεις τις προοπτικές. Πρέπει να στηρίξουμε μέσα από τα προγράμματα και του ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα της ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας από την ΚΑΠ, αλλά και το Ταμείο Ανάκαψης, ένα μεγάλο κομμάτι, 32 δισεκατομμύρια που θα μπουν στη χώρα μας. Πρέπει ο Υπουργός να καταλήξει τι ποσοστό από αυτά θα δώσει στο αγροτικό τομέα και πού θα τα προωθήσει, πού θα τα προορίζει, σε τι είδους καλλιέργειες, τι χρηματοδότηση θα δώσει, γιατί το κόστος συγκομιδής, το κόστος παραγωγής στη χώρα μας, σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, είναι πολύ ψηλό. Ο Έλληνας αγρότης μειονεκτεί έναντι του Ευρωπαίου όσον αφορά το κόστος παραγωγής, γιατί και τα εφόδια, λιπάσματα, φάρμακα, πλαψαστικό υλικό είναι πολύ ψηλό, η ενέργεια είναι αρκετά σημαντική η τιμή που πληρώνει ο παραγωγός. Χρειάζεται εδώ το πετρέλαιο, τα καύσιμα, ναι. Είναι πολύ ψηλό. Είναι δηλαδή, υψηλή. Ενώ στην Ευρώπη είναι χαμηλές τιμές, ο Έλληνας παραγωγός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε επίπεδο κόστος παραγωγής των Ευρωπαίων. Είναι δυσανάλογη δηλαδή ο ανταγωνισμός. Άρα χρειάζεται να σκίξει πάνω στα προβλήματα των αγροτών ο Υπουργείος Αγροτικής Αναπτυξης και με τη συμβολή και των γεωπόνων, οι οποίοι μπορούν μορφολογική χρήση των φαρμάκων, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών να μειώσει το κόστος παραγωγής με σωστή χρήση, όχι με μείωση, με μορφολογική χρήση και της ποσότητας και της ποιότητας στο κατάλληλο χρόνο, για να μπορούν έτσι η παραγωγή να μειώσει το κόστος παραγωγής για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Για τα προϊόντα γίνονται αγωνιστικά και ως προς την τιμή και ως προς την ποιότητα. Μάλιστα. Αυτά και τα δύο χρειάζεται γεωργικούς συμβούλους και γεωπόνους που μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς και να συμβουλεύσουν σωστή κατεύθυνση. Κυρία Λευρά, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ουσιαστικά αυτά που μας είπατε. Και δεσμευόμαστε ότι θα ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί πραγματικά ενδιαφέρουν όλους τους Μεσσίνιους. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ γιατί η ενημέρωση συνεχίζεται. Ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αχαΐα, Αργολίδα, Λακωνία και φυσικά στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.